Μας επαφή. Ήταν στο ταξίδι αυτό το σφαίρα που έκανε στον Αγίο Δομήνικο για μερικές μέρες. Γνωριστήκαμε με τον Πάνο εκεί. Φάγαμε από τα χεράκια του Πάνου. Ο Σάκης Τανιμανίδης, η Χριστίνα Μπόμπα και εγώ. Μπορώ να πω ότι πρόσεχες, δεν έβαγες πάρα πολύ. Δεν έβαγα πάρα πολύ. Εντάξει, περίμενε. Δεν είναι ότι προσέχω. Έχει φτιάξει πολύ ωραία πυροσκή με λουκάνικο και εγώ δεν τρώω κρέας. Οπότε έφαγα μόνο το τυρί, αλλά ήταν. Πάρα πολύ νόστιμο να ξέρετε. Όποτε, θα τα ξανακάνουμε να τρώμε. Μαγείρευες και από πριν ή έμαθες τώρα. Κοίταξε, αναγκάστηκα να μάθω γιατί στο Survivor έπρεπε να μαγειρεύουμε να τρώμε. Οπότε εντάξει, προσπάθησα λίγο να μάθω κάποια πράγματα και τα έμαθα. Ναι, ένας λόγος που έπρεπε να πάω στο Survivor για να μάθω να μαγειρεύω. Και να λέει να ξέρεις ότι έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Το οποίο καθόμασταν στο σπίτι του Σάκη και της Χριστίνας και μέχρι να το φτιάξει, ξέρεις, πέρναγε ώρα, τον βλέπαμε και έβαζε, έκανε, έφτιαχνε. Το βάζει στην κατάψυξη, ξέρω ότι δεν θα το φάμε ποτέ αυτό το γλυκό. Υποθέσαμε. Και μετά από λίγο, σκάει μύτη το γλυκό περιποιημένο στο τραπέζι. Και ο Σάκης και η Χριστίνα προσέχουν πάρα πολύ τι τρώνε. Οπότε δηλαδή, όχι, όχι, λέμε. Όχι, όχι, δεν θα φάμε. Ήταν γλυκό με καρύδα. Ήταν με σοκολάτα. Και αρχίσαμε σιγά σιγά και τσιμπάγαμε. Και στο τέλος ο ένας το πάσαρε στον άλλον. Εγώ στο Σάκη, ο Σάκης στη Χριστίνα. Χριστίνα σε μένα. Εγώ στο Σάκη, ο Σάκης σε μένα. Εγώ στη Χριστίνα. Και στο τέλος τώρα με Χριστιανό, πάρ το και φύγει από εδώ και το γλυκό σου. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πεντανόστιμο.